Δεύτερη Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Art Θεσσαλονίκη, 23 με 26 Νοεμβρίου στη ΔΕΘ. 300 καλλιτέχνες από 30 γκαλερί που προέρχονται από 10 χώρες παρουσιάζονται στην Art Θεσσαλονίκη Fair που φιλοξενείται για δεύτερη χρονιά στις εγκαταστάσεις της Κελέξπο. Η φετινή διοργάνωση τιμά τον Κώστα Τσόκλη, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, και τον γερμανό δημιουργό Wolf Wolstel. Μια και ενδιαφέρεστε για την τέχνη, καλό είναι σιγά σιγά να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται τέχνη, έτσι, και κατά πόσο μπορεί να είναι χρήσιμο σε μια κοινωνία. Εμείς στόχο βάλαμε να αλλάξουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, στον χώρο αυτό, να την κάνουμε κέντρο εικαστικών. Έχει τα προσόντα, έχει ένα πανεπιστήμιο, ένα από τα μεγαλύτερα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, οπότε δεν μένει παρά η τέχνη να γίνει προπομπός και να φέρει και τον ανάλογο ποιοτικό τουρισμό. Προς τιμήν του Κώστα Τσόκλη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Για το έργο του αλλά και τη γνωριμία τους μαζί του μίλησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης Λάλας και ο Νίκος Στεφανίδης. Ας μην μεγαλώνουμε τα πράγματα. Δεν αξίζω καμιά τιμή όσο ακόμη το τέλος της ζωής μου δεν έχει σημάνει, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό που έκανα άξιζε την αγάπη σας και την προσοχή σας. Είναι η συγκίνηση. Δηλαδή όταν βλέπω ένα έργο, αν συγκινούμε ή όχι. Με τη δουλειά του Τσόκλη, όχι απλά συγκινούμε, απλώνεται η συγκίνηση παντού. Το πρόγραμμα της Art Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις όπως αυτή στο πλαίσιο του Ελληνοκινέζικου Project, στο χώρο του Open Art Lab, στην αποκοινού έκθεση ζωγραφικής του Δημοσθένη Δαβέτα και του Κινέζου Λιάνγ Γι με θέμα το διάλογο ελληνισμού και βουδισμού. Η δεύτερη Art Θεσσαλονίκη με ένα εκτενές πρόγραμμα περιμένει να καλωσορίσει αγοραστές, συλλέκτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Έρχονται από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουμε από την Ιαπωνία, έχουμε από το Ισραήλ, την Τουρκία, τη Ρωσία, βέβαια τις Βαλκανικές χώρες και επίσης έχουμε και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ουσιαστικά η τέχνη και η Θεσσαλονίκη γίνεται ένα γεγονός που το οποίο έτσι ελκύει το διεθνές ενδιαφέρον. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν οι επισκέπτες να ξεπεράσουν τις 12.000 που ήταν την περσινή χρονιά. Η έκθεση φιλοξενείται στα περίπτερα 10, 9 και 8 μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου.